Ελάτε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Μια περίοδο βρισκόμουν στο Αγιονόρος. Ζούσε ο Άγιος Παΐσιος. Τώρα να αναφέρω, έχει 20 και πλέον χρόνια που πεθάνει, θα είναι 30 χρόνια τώρα. Ήμουνα 47 χρόνια. Κάποιος του υπέβαλε το ερώτημα για τα τρόφιμα, γιατί αν δεν πατάει μνήμη μου, έγινε λόγος ότι έχουν δηλητήρια και όσο προχωράει ο χρόνος, τόσο και χειρότερα τα πράγματα. Τότε ο Άγιος Γέροντας είπε, θα έρθει η ώρα που θα έχουν όλα δηλητήριο. Θα τα σταυρώνετε και θα τα τρώτε. Ζούμε μια περίοδο τέτοια. Και επειδή δεν συμβαίνει αυτό σε εμάς βέβαια, θα πω τώρα, και αλλή μονό μας, παρατηρεί το φαινόμενο οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι χριστιανοί, να μην γνωρίζουν να κάνουν το σημείο του Σταυρού ή γιατί πρέπει να κάνουν το σημείο του Σταυρού και πόση δύναμη έχει ο Σταυρός. Επέλεξα, όχι δικό μου θέμα, έτοιμο θέμα, από τον Άγιο ο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Περί Σταυρού θα είναι ο λόγος και για τη δύναμη του Σταυρού. Και πού οφείλεται αυτή η δύναμη που έχει ο Σταυρός επάνω. Να κάνουμε μια αναδρομή που είναι γνωστή σε εμάς. Προτυπώθηκε ο Σταυρός, δηλαδή με σημάδια, με σύμβολα δηλαδή, πριν γεννηθεί ο Χριστός, προφήτες κήρυξαν τη σταύρωση. Αλλά και ο Μωυσής, σταυροειδός, εχάραξε την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν από Αίγυπτο έως το Ισραήλ, την Ερυθρά θάλασσα. Ο Σταυρός ήταν απόφαση, βουλή, θα το πούμε έτσι, παρμένη προαιωνίως. Ή δεν είναι έτσι Σταύρο, ότι ο Σταυρός είναι ο Κύριος που θα σώσει τον κόσμο, αφού υψωθεί επάνω ο Υιός του Θεού. Ήταν βουλή προαιώνια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάξουμε, γιατί δεν θα μπορέσουμε να βρούμε άκρη. Είναι ατέρμονα, δεν έχει βυθό το ψάξιμο για να βρούμε αυτή η βουλή του Θεού από πού αρχίζει και που τελειώνει. Τις γαρέγνων μου Κυρίου. Ο Σταυρός λοιπόν είναι το σημείο, το
από τη βουλή του Θεού παρμένο, αποφασισμένο να το πούμε έτσι, και κηρυγμένο από τους προφήτες, ότι θα είναι το μέσο, το όργανο πάνω στο οποίο θα σταυρωθεί ο Υιός του Θεού. Κυριαρχεί ο Σταυρός κυρίως στη Μεγάλη Παρασκευή. Λέμε, σήμερα γιορτάζουμε τη Σταύρωση του Κυρίου. Είναι η κατεξοχήν ημέρα των παθών του Κυρίου, η μέρα της Σταύρωσης, που ο Σταυρός δεσπόζει όλη την ημέρα στο χώρο της Εκκλησίας μέσα. Και κατά την περίοδο της Αναστάσεως βέβαια, τον έχουν για να και τον προβάλλουν και τον προσκυνάμε. Λοιπόν, ο Ιερός Χρυσόστομος, καλώς τον Κώστα, λέγει ότι η Εκκλησία, γιατί να πούμε ο Θεός μάλλον, κελεύει, διατάζει, να εορτάζουμε το Σταυρό, να τον εορτάζουμε. Να πω την άλλη λέξη που είναι πιο ταιριάζει. Να πανηγυρίζουμε για το Σταυρό του Κυρίου. Αυτός είναι η σωτηρία, αυτός είναι η βοήθεια, αυτός είναι που μας οδηγεί στον ουρανό, ή αλλιώς αυτός που έκανε τη γη ουρανό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, σε αυτόν επάνω το Σταυρό θυσιάστηκε ο Υιός του Θεού. Θυσιάστηκε ο Υιός του Θεού. Και όπου θυσία, σαν εκείνη που έγινε πάνω στο Σταυρό, εκεί και των αμαρτημάτων άφεσης. Εκεί και των αμαρτημάτων άφεσης. Κάπου το λέει ο Άγιος Γιάννης ο Ευαγγελιστής, ότι μία σταγόνα από το αίμα του Κυρίου καθαρίζει όλη την οικουμένη, λέει, από τις αμαρτίες. Έτσι σβήνει ο ουρανός μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού διασταυρώσεως τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Εκείνο που θέλουν σίγουρα, αλλά είναι αρκετοί για να σε δουν όλες οι γενναίες των γενναιών. Όπου λοιπόν σταυρική θυσία, εκεί και συμφιλίωση ανθρώπου και δεσπότου. Ποιον δεσπότου? Του Κυρίου. Συμφιλιωνόμαστε με τον Κύριο. Με αυτό τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με τη σταυρική θυσία. Εκεί υπάρχει, λέει, στη σταυρική θυσία, όχι πένθος. Τονίζει εορτή και χαρά. Εορτή και χαρά. Τη Μεγάλη Παρασκευή, ενώ όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή φοράνε πένθημα, φοράνε πανηγυρικά ρούχα ιερείς. Φοράνε αυτά που φοράνε τα, όταν υπάρχουν γιορτές και πανηγύρις. Είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να ζήσει η Εκκλησία. Αυτή την ημέρα. Των παθών, της Σταυρώσεως, ταφής του Κυρίου. Γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, Πάσχα γιορτάζουμε, είναι και Σταύρωση. Πάσχα.
Το Πάσχα, λέει, θυσιάστηκε για μας ο Χριστός, το Πάσχα. Υπερημών ετήθη Χριστός. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει. Το Πάσχα θυσιάστηκε για μας ο Χριστός. Και εδώ ο Ιερός Χριστός μας λέει «Εφ' υψηλού σταυρού» πάνω σε υψηλό σταυρό. Εξήγε, Βασίλη, από τους άλλους σταυρούς. Μάλιστα. «Εφ' υψηλού σταυρού» και βάζει την εξής φράση ο Ιερός Χριστός όμως. «Κενών» με αλφαγιώτα, καινούριο και παράξενο θυσιαστήριο. Αφού θυσιάστηκε πάνω ο Χριστός, άρα είναι Άγιο θυσιαστήριο. Θα λέγαμε λες, Αγία Τράπεζα, ο Σταυρός, που θυσιάστηκε ο Κύριος. Και μάλιστα λέει, κενών, καινούριο και παράξενο θυσιαστήριο. Και επειδή είναι, λέει, θαυμαστή και διαφορετική θυσία από όλες τις άλλες θυσίες που γινόντουσαν και γίνονται στον κόσμο. Αυτή εδώ διαφέρει από όλες τις άλλες τις θυσίες. Η θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Γιατί είναι παράξενη? Όταν θυσιάζει ο άνθρωπος πάνω χάρη, παίρνει και προσφέρει τη θυσία άνθρωπος. Και ο ιερέας που θυσιάζει την εκκλησία θυσιάζει τον αμνό του Θεού, αλλά είναι αυτός ο ιερέας, είναι αυτός που θυσιάζει τον αμνό του Θεού. Στην Αγία Πρόδοση, στην Αγία Τράπεζα υπάρχει αυτός που θυσιάζει και αυτός που θυσιάζεται. Επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτός που θυσιάζει, είναι ο ιεράς στην Αγία Τράπεζα. Και αυτός που θυσιάζεται είναι ο αμνός του Θεού, ο αιώνας την αμαρτία του κόσμου, ο Χριστός. Εδώ, στο Σταυρό επάνω, αυτός που θυσιάζει είναι ο Κύριος. Και αυτός που θυσιάζεται είναι ο Κύριος. Αυτός είναι, λοιπόν, θυσιάζεται σαν άνθρωπος. Και θυσιάζει σαν ανάστημα πνευματικό, σαν Θεός. Ο Θεός δεν σταυρώνεται, ο Θεός δεν θυσιάζεται. Ο ίδιος λοιπόν ο Κύριος είναι που θυσιάζει τον εαυτό του επάνω στο σταυρό. Είναι λοιπόν ο Κύριος θήτης, δηλαδή αυτός που θυσιάζει, είναι και θύμα και θυσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτός είναι λοιπόν που έρει την αμαρτία του κόσμου. Αυτά που ακούμε τώρα από τον Ιερό Χρυσόστομο έγιναν και γίνονται. Επάνω στο Σταυρό έγιναν. Από τον ίδιο τον Κύριό μας. Ο Κύριος λοιπόν, αυτός ο Κύριος είναι και θυσία και ιερέας. Το λέει αυτό, ότι είναι ιερέας ο Κύριος. Οι γραφές το λένε. Το πρέπει ιερεύς τον αιώνα. Πες το. Εντάξει με χρυσαδέ. Έτσι, μπράβο. Ο Κύριος είναι και ιερέας και αρχιερέας. Λοιπόν, αυτός λοιπόν έχει την ιεροσύνη και την αρχιεροσύνη, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις το διηνεκές. Έχει ιεροσύνη και αρχιεροσύνη που δεν εξαντλείται ποτέ. Από εκεί πήραν οι Απόστολοι, από εκεί παίρνουν και οι ιερείς μας, από εκεί παίρνουν και οι αρχιερείς μας και γίνονται ιερείς και αρχιερείς και θείουν τον αμνών του Θεού στους αιώνας των αιώνων. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Πας αρχιερεύς
κάθε αρχιερέας, εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, εμείς δηλαδή άνθρωποι, τον αρχιερέα, τον Νικόλαο που έχουμε, τον παίρνουμε ανάμεσα από τους ανθρώπους. Εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, λέει. Υπερανθρώπων καθίσατε, λέει. Τον παίρνουν, τον καθιστούν αρχιερέα για τους ανθρώπους. Να μεσητεύει, ή ιερέας είναι, ή αρχιερέας, αν δεν μιλάει για αρχιερέα, τον παίρνουμε για να μεσητεύει με τις προσευχές και με τις λειτουργίες που γίνονται υπέρ των ανθρώπων, για μας τους ανθρώπους. Παρανθρώπων λαμβανόμενος, γίνομαι κατανοητός από λόγω. Ε, καλά. Ο Χριστός σαν αρχιερέας δεν τον πήρε κανείς να τον κάνει. Υπήρξε αρχιερέας χωρίς να έχει αρχή. Είναι άναρχη η αρχιεροσύνη του και χωρίς να έχει τέλος. Γι' αυτό πρόσφερε σαν Θεός που ήταν και αρχιερέας τον εαυτό του, την ανθρώπινη φύση που είχε. Πήρε σώμα από άνθρωπο, την Παναγία και την πρόσφερε. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν υπήρχε άλλο δώρο να προφηθεί στον Θεό υπερτέλειο για να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη. Άνθρωπος, αμαρτωλός, δεν μπορούσε να θυσιαστεί και να σώσει αμαρτωλούς. Ούτε αυτό δεν μπορεί να σώσει ένας αμαρτωλός άνθρωπος. Με θυσία να κάνει. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι ανάγκη λοιπόν να υπάρχει ο αρχιερέας, να υπάρχει και αυτό που πρέπει να θυσιαστεί. Όσον αφορά για τη σωτηρία του κόσμου, υπήρχε ο αρχιερέας ο Χριστός. Και υπήρχε και το θύμα, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα που προσέλαβε και το θυσίασε ο ίδιος για να σωθούμε εμείς. Το θυσιαστήριο μας ενδιαφέρει, αφού υπήρχε και ο θήτης, αυτός που θυσιάζει, αφού και το θύμα υπήρχε, έπρεπε να υπάρχει το αιρό θυσιαστήριο, να θυσιαστεί. Ποιο είναι ο σταύρος που είναι ο θυσιαστήριο? Ο σταυρός. Ο σταυρός. Εκεί ετέλεσε την ιερουργία, τη μεγαλύτερη που υπάρχει ο Κύριος. Εκεί έγινε η τέλεια θυσία, που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ με τον ίδιο τρόπο που έγινε πάνω στο Σταυρό, έτσι, την πρόσφερε ο ίδιος για να σώσει όλους εμάς. Άρα ο Σταυρός είναι όργανο σωτηρίας του κόσμου. Είναι το μέσο με το οποίο σώθηκε η ανθρωπότητα. Η Εκκλησία μας ψάλλει. Σταυρός, λέει, ο φύλαξ πάσης οικουμένης και ούτω καθεξής. Καταλάβαμε λοιπόν ότι έως εδώ ότι πάνω εκεί έγινε η τέλεια για το Θεό θυσία υπέρ της εταιρείας του κόσμου πάνω στο Σταυρό. Και αγιάστηκε ο Σταυρός. Αγιάστηκε ο Σταυρός. Και βέβαια για τον Κύριο ο τρόπος που σταυρώθηκε ήταν βάρβαρος. Γιατί όσα συνετελέστησαν έγιναν με το πιο απέσιο τρόπο που υπάρχει. Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλος άνθρωπος, ο Κύριος με κεφαλαία γράμματα άνθρωπος, που να αντιμετώπισε φρικτότερο θάνατο από τον Κύριο Ιησού Χριστού. Βασανιστήρια χειρότερα από εκείνο. Τώρα, εδώ ο Χριστός μας ρωτάει, γιατί δεν έγινε
η Σταυρική Θυσία μέσα στον Ιουδαϊκό ναό να τον αγιάσει. Κάνει ερώτημα. Γιατί υπήρχε κίνδυνος να οικειοποιηθούν, λέει, οι Ιουδαίοι τη Σταυρική Θυσία, να την κάνουν δική τους. Το γράφει εδώ, το διαβάζω εγώ. Αλλά εκτός τούτου, λέει, έξω της πόλης, της πύλης έπαθε, λέει. Έτσι δεν λέει, έξω της πύλης έπαθε, σταυρώθηκε ο Κύριος. Και η απάντηση, λέει, που δίνει ο Χριστός είναι, ότι δεν σταυρώθηκε, λέει, κάτω από στέγη, αλλά αντί για στέγη ήταν ο ουρανός. Αντί για στέγη ήταν ο ουρανός. Ο σταυρός δηλαδή έβλεπε ουρανό. Για να καθαριστεί ο αέρας και ολόκληρη η φύση. Και ολόκληρη η φύση. Καθαρίστηκε λοιπόν ο ουρανός, καθαρίστηκε και η γη. Έσταξε αίμα από την πλευρά του Κυρίου πάνω στη γη και το μολυσμό, δηλαδή τις αμαρτίες που είχαν, που τη σκέπαζαν τη γη, δηλαδή ολόκληρη, αυτό εννοεί ο μολυσμό, ολόκληρο το καθάρισε, λέει, το αίμα που έσταξε. Το αίμα που έσταξε. Και έπαθε και έξω της πόλεως, λέει ο Χρυσόστομος, για να μάθεις ότι η θυσία έξω από την πόλη, έξω έπαθε, λέει, έξω των τυχών. Για να μάθεις ότι η θυσία που έκανε ο Κύριος είναι καθολική, δηλαδή καλύπτει όλη τη γη, όλη τη γη, για να μην αφήσει τίποτα έξω. Για να μάθεις ότι η προσφορά που έκανε ο Κύριος είναι υπερ όλης της γης, απάσης της γης, κοινός της φύσεως ημών απάσης εστίν ο καθαρισμός, λέει, της ανθρωπίνης φύσεως, ο καθαρισμός ολόκληρης της ανθρωπίνης φύσεως, ολόκληρη του κόσμου, είναι κοινός για όλους. Δεν έκανε εξαίρεση ο Κύριος. Επίσης, για να δείξει ο Κύριος ότι δεν είναι μόνο τα Ιεροσόλυμα τόπος ιερός. Δεν είναι μόνο τα Ιεροσόλυμα τόπος ιερός. Αλλά είναι κάθε τόπος ιερός. Και μπορούμε να υψώνουμε αυτό το καθάρισε. Καθάρισε κάτω από τον ουρανό όλη τη κτήση. Για να μπορούμε να υψώνουμε, λέει, τα χέρια και να μιλάμε στον Κύριο. Γι' αυτό σταυρώθηκε κάτω από τον ουρανό και καθάρισε όλη τη κτήση. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ως εξής. Αυτό ακριβώς που λέμε τώρα. Εν παντή τόπο, σε κάθε τόπο, επέροντες, υψώνοντας, οσίους χείρας. Τα χέρια μας όταν υψώνονται είναι όσια. Αφιερωμένα για την προσευχή και καθιερωμένα για την προσευχή. Χωρίς οργής και διαλογισμού. Χωρίς να έχει μέσα εδώ οργή εναντίον κανενός. Και κανένα ψηλό κακό λογισμό μέσα. Αλλιώς η προσευχή δεν πάει απάνω. Όσα χέρια να σηκώσει, λέει, το λέει καθαρά. Εν παντή τόπο, σε κάθε τόπο σηκώνουμε τα χέρια μας και μιλάμε στον Κύριο. Δεν χρειάζεται να έχουμε καν ούτε τον ελάχιστο κακό λογισμό, στραβό λογισμό, που λέγεται Παΐσιος, όταν ψηλώνουμε τα χέρια. Γιατί γίνεται τείχος μπροστά και δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει η προσευχή επάνω. Πώς θα γίνει, να ζητάς να σου στείλει έλεος και εσύ να μην δίνεις έλεος. Πώς θα το κάνουμε και το πράγμα, δηλαδή.
πάσα γάρι γη γέγονε Αγία, όλη η γη με το Σταυρό του Κυρίου έγινε Αγία. Μάλλον δε και τον παριουδέης Αγίων Αγιωτέρα, λέει, και από αυτή ακόμα, λέει, τη γη που είχαν και πατάγανε οι Εβραίοι, οι άλλοι έγινε αγιότεροι από αυτή που είχαν οι Εβραίοι. Γιατί ξέρετε από την καρδιά που την περπατάς. Μπορεί να είσαι στον αγιότερο τόπο και εσύ να είσαι βρωμισμένος ναός, να μην σε ανέχει το τόπο που περπατάς ο Άγιος. Όλα αυτά, όλα αυτά, για όλα αυτά μάλλον, μία είναι η γενεσιουργός αιτία, η αιτία που τα έχει κάνει, ο Σταυρός του Κυρίου. Λοιπόν, δεν είναι ο Σταυρός εορτή, τι είναι? Δεν είναι εορτή ο Σταυρός. Και θα αναφέρουμε, λέει ο Ρεσιόστομος, δύο από τα κατορθώματα του Σταυρού που ξεπερνάνε το μυαλό το ανθρώπινο, που δεν μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό. Το πρώτο, ότι επάνω στο Σταυρό, όταν είναι ο Κύριος, άνοιξε ο Παράδεισος. Άνοιξε. Άνοιξε, βέβαια, άνοιξε όταν είναι το Σταυρό επάνω. Ένα αυτό, και δεύτερον, ότι έβαλε ένα ληστή στον Παράδεισο μέσα, λέει. Αυτά είναι κατορθώματα. Μα λέει, κλείδα, λέει, του Παραδείσου, ο ληστής έβαλε το Σταυρό. Μπράβο. Ξεκλείδωσε τον Παράδεισο. Μπράβο. Άρα, ο Σταυρός, το λέει εδώ, ο Ιησούς όμως, λέει, δύο μέγιστα κατορθώματα. Δεν υπάρχουν παραπάνω κατορθώματα που έγιναν με αυτό, με τον Τίμιο Σταυρό. Και λέει το ένα, ότι άνοιξε τον Παράδεισο με το Σταυρό. Και δεύτερο, το ληστήρ εισήγαγε στον Παράδεισο. Φοβερό πράγμα, πολύ φοβερό πράγμα. Κοιτάξτε μια ωραία έκφραση που είχε ο Χρυσόστομος. Απέδωκεν αυτό, δηλαδή πρόσφερε στον ληστή, αυτό είναι το αυτό, την αρχαία πατρίδα. Την αρχαία πατρίδα. Και επανέφερε στην πατροπαράδοτη πόλη, τον Παράδεισο δηλαδή, το ληστή. Το ληστή. Όταν του λέει αμήν αμήν, λέγωση. Σήμερα, πετε μου, έσαι το Παράδεισο. Σήμερα μαζί μου θα μπεις μέσα στον Παράδεισο. Κάνει ένα ερώτημα ωραίο, Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Τι είναι αυτό που λες? Δηλαδή, σήμερα στο ληστή θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Προσέξτε το. Σταυρώνεσαι, καρφώνεσαι στο Σταυρό και Παράδεισο υπόσχεσαι. Καρφώνεσαι στο Σταυρό και υπόσχεσαι Παράδεισο. Πώς λοιπόν τέτοια δώρα χαρίζεις και πού τα χαρίζεις? Το προσέχετε. Τέτοια δώρα, δηλαδή Παράδεισο. Και πού τα χαρίζεις τα δώρα? Σε κανένα Άγιο? Πόσο φτηνοί είμαστε εμείς? Και βέβαια Απόστολος Παύλος λέγει, εσταυρώθη από ασθένεια ο Κύριος, από αδυναμία, αφού είχε ανθρώπινο σώμα. Πίναγε, πόναγε, κουραζότανε, νίσταζε, όπως και εμείς. Ακριβώς, αν δεν συνέβαινα αυτά, δεν θα ήταν άνθρωπος. Και επειδή ήταν άνθρωπος, από αδυναμία ανθρώπινη, δέχθηκε τη σταύρωση. Ο ίδιος δηλαδή προσέφερε για σταύρωση τον εαυτό του. Να προσέξουμε λίγο για να δούμε εδώ πέρα. Λέει, σταυρώθηκε από αδυναμία. Ε,
Αλλά λέει και παρακάτω ο Απόστολος Παύλος, και εδώ θέλω να το βάλω την προσοχή μας. Ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Τα δύο αυτά συνεργάζονται. Έχουμε ανθρώπινο σώμα κι εμείς. Έχουμε δυναμίες. Όπως ο Κύριος αναμάρτητος μεν, η αδυναμία του ανθρωπίνου σώματος έγινε η αιτία, να το πούμε έτσι, να υποστεί το σταυρό και δεν ξέρετε τι γινότανε. Έτσι και εμείς έχουμε αδυναμία και δεν πρέπει να ισχυριζόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί λέει παρακάτω, το διάβασα, ζει εκ δυνάμεως Θεού. Και εμείς δεν θα σταθούμε στην αδυναμία την ανθρώπινη. Μπορούμε να ζήσουμε εκ δυνάμεως Θεού. Αυτά είναι μαζί. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Δεν θέλω, ναι. Δεν μπορώ, δεν υπάρχει. Γιατί άπαξ παραδίδεσαι στη βουλή του Θεού, αυτός με τη δύναμή του μπορεί να σε κάνει να ζεις. Οι άνθρωποι λένε δεν μπορώ. Γιατί φτάνω σημείο να πούνε δεν μπορώ. Από ένα παράδειγμα, ορισμένοι ασθενείς που πάνε στο νοσοκομείο, λένε γιατροί, σηκώνουν τα χέρια ψηλά, δεν μπορούμε. Αλλά ζουν εκ δυνάμεως Θεού. Γίνονται θαύματα. Λοιπόν, εδώ επαναλαμβάνω, και ο Κύριος έφερε την ανθρώπινη σάρκα που είχε αδυναμίες, όχι αμαρτωλές αδυναμίες. Η Εκκλησία δέχεται ότι είχε καθαρές από αμαρτία, αναμάρτες αδυναμίες. Η πείνα είναι κακό, η δίψα είναι κακό, η κούραση είναι κακό, όχι. Η νύστα είναι κακό, όχι. Αυτά είχε ο Κύριος. Εμείς έχουμε άλλες αδυναμίες, μπορεί να τις καλύψει ο Κύριος μας με τη δική του δύναμη. Συνεπώς θα έχουμε υπόψη μας. Η γάρ δυναμής μου, λέει Απόστολο Παύλος, η ανασθενία τελειούται. Η δική μου ανθρώπινη δύναμη καταλήγει στην αδυναμία. Αλλά όμως μπορεί να γίνει δύναμης που μπορεί να νικάει και το θάνατο ακόμη. Με τη δύναμη του Θεού. Σήμερα λοιπόν είπε ο Κύριος στο ληστή, θα μπεις μαζί με μένα στον παράδεισο. Θέλω να δούμε κάτι. Ο ληστής πάνω στο σταυρό έβλεπε τον Κύριο να είναι καρφωμένος και να στάζει αίμα, να πονάει όσο δεν παίρνει άλλο, και γύρω του να γίνεται μανδαιμόνιο. Γράφει ο Χρυσόστομος, εσταυρωμένος, προσιλωμένος, υβριζόμενος, εμπτυόμενος, υβριζόμενος, χλεβαζόμενος, παραπάντων διασυρώμενος, διασυρώμενος. Τα προσέξατε, τα βλέπει αυτά ο ληστής. Αυτά τα βλέπει ο ληστής. Για σκεφτείτε τον πόνο του να δει ο ληστής. Πονάω, να μην το αντέχει, να βλέπει αυτά, και που θα έπρεπε να πει του κακομοίρη, αν το λυπόταν, τι του κάνουνε. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο. Σκεφτείτε καλά. Αυτά έβλεπε. Και δεν, λέει ο Χρυσόστομος, δεν είδε ο ληστής μπροστά του ούτε νεκροί να αναστέλλονται, ούτε τυφλοί να βλέπουν την όρασή τους, ούτε παράλληλοι να περπατάνε, ούτε άλλοι ασθενείς να γίνονται καλά, ούτε να χορταίνουν με ψωμί οι πειρασμένοι. Τίποτα από αυτά. Τα άλλα είδε. Και παρόλα τα αυτά, είσαι ο δεσπότης της κτήσεως. Σώσε με. Πάρε με, νύστη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Είναι ανεπανάληπτο το γεγονός αυτό. Δηλαδή δεν επαναλαμβάνεται τόσο εύκολα
ληστείς τόσο μέσα στον πόνο και στην αγωνία και στο θάνατο, να ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης λογικής για να καταλάβει ότι είναι Θεός ο Κύριος που πάσχει. Και αιτία, ο Σταυρός του Κύριου. Αν δεν ανάμε στο Σταυρό, δεν θα είχαμε ούτε ληστεί, ούτε και εμείς θα είμαστε σωσμένοι τώρα. Όλα αυτά. Λοιπόν, και του λέει, του υπόσχεται, τώρα τη στιγμή αυτή μαζί μου στον Παράδεισο θα είσαι. Τώρα, τη στιγμή αυτή. Και ρωτάει ο Χρυσόστομος, τι λες, τι λέγεις, τα χερουβίμ φυλάσσουν τον Παράδεισο. Γιατί λένε οι γραφές, πήρα εντολή και με φλόγινη ροφέα λέει, κλειστή η πόρτα του Παραδείσου. Και η φλόγινη ροφέα λέει, φυλάσσουν τον Παράδεισο. Και εσύ, το ληστή, στολιστή, εκεί, στο Σταυρό επάνω, η είσοδο του ληστή στον Παράδεισο λες. Αυτοί τη φυλάνε. Ναι, φυσί. Ναι, λέει ο Κύριος. Εγώ γάρ, γιατί εγώ είμαι και το χερουβίμ, τα αφεντικό, ο δεσπότης. Και τις φλόγας που έχουν οι ροφές εγώ. Και τις κολάσεως είμαι εγώ, τα αφεντικό. Και τις ζωής είμαι εγώ και του θανάτου είμαι ζωής. Και έχω εξουσία σε όλα αυτά. Η απάντηση που δίνει ο Κύριος. Αν δουν ενδυνάμεις εκείνες που φυλάνε τον Παράδεισο, τα χερουβίμ, αμέσως θα κάνουν τόπο. Ευθέως παραχωρούσι, θα ανοίξουν χώρο και θα περάσουμε μέσα. Έχετε δει, λέει, εδώ το φοβερό, το ωραίο, και θα το κλείσουμε το θέμα, θα συνεχίσουμε την άλλη φορά, λέει, έχετε δει ποτέ ο Ιερός Χρυσόστομος, το μεγαλείο του Κυρίου είναι αυτό, έχετε δει ποτέ να μπαίνει στο ανάκτορα βασιλιάς με την άμαξά του από ταξίδι που έρχεται και να έχει δίπλα του ληστεί και να τον βάζει μέσα? Το έχετε δει αυτό το πράγμα? Το ρωτάει, θα διαβάσω και πως το λέει. Η απάντηση λέει όχι. Ο δεσπότης του ουρανού και της γης λέει είχε δίπλα του στην ίδια άμαξα και με υποδοχή ουρανιών δυνάμεων ληστεί. Πάτησε αυτός που έσπαζε ανθρώπους, που είχε λερωμένη την ψυχή, μα παραγνώρισε ότι είναι ο Κύριος αφεντικό του κόσμου και όχι μόνο αναγνώρισε, αλλά του είπε σώσε με και πάμε στο Παράδεισο. Το διαβάζω να ακούσετε πως το λέει. Το λέει ανάποδα εδώ πέρα. Και τη γε βασιλεύσου δεις, κανένας βασιλιάς, ποτέ δεν θα ανεχόταν ληστήν άνθρωπον ή έτερον τεινάει κάποιον άλλον από τους ανθρώπους να είχε δίπλα του καθισμένο και να το οδηγούσε λέει σαν άκτορα. Εις την Ιεράν Πατρίδαν ο Δεσπότης Χριστός εις Ιών, στην Αγία Πατρίδα, στον Παράδεισο, μπαίνοντας ληστήν εισήγαγε. Οδήγησε ένα ληστή. Και έχεις απορία λέει γιατί έβαλε ληστή? Έχουμε απορία, ρωτάει ο Χρυσόστομος. Παραλαμβάνω, αιτία ο Σταυρός. Σε όλα αιτία, ό,τι ακούμε, ο Σταυρός καθαγιάστηκε και σώζει. Σώζει ο Σταυρός. Λέγει, το ότι μπήκε ο ληστής στον Παράδεισο, το προσέξουμε. Είναι τιμή του Παραδείσου, λέει. Για σκέψου. Εμείς λέμε, μπήκε το τάδε πρόσωπο στο σπίτι αυτού, ένα επίσημο μεγάλο πρόσωπο, μπράβο τιμή που του έκανε. Αντίστροφη η αξιολόγηση. Μπήκε λέει υπουργός, του έκανε επίσκεψη του άλλου.
Ένα διάσημο πρόσωπο, επίσκεψη. Εδώ, στον παράδεισο μπαίνει νηστής και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ετοίμησε τον παράδεισο ο νηστής. Γιατί ρε Βασίλη, το τίμησε. Εγώ το βλέπω από εδώ και το ξέρω. Είπα, το τίμησε. Και δίνει την απάντηση. Δίνει την απάντηση. Λέει, ούχα τιμάζον τον παράδεισο, όχι ατιμάζοντας τον παράδεισο, μη γέννητο, με τα πόδια του ληστού που πάτησε μέσα, αλλά με αυτόν τον τρόπο μάλλον τον ετοίμησε τον παράδεισο. Τιμή γαρ του παραδείσου, είναι τιμή αυτή του παραδείσου, τον τιούτον έχει δεσπότη, αυτόν τον ληστή, να, ή εσύ, ή εγώ, ή ο άλλος, να έχουμε τέτοιο δεσπότη, τόσο φιλάνθρωπο και δυνατό, ώστε να μπορεί ένα ληστή να τον κάνει μεταποίηση από σκοτεινή δύναμη να τον κάνει άγιο και άγγελο, να τον βάζει στο παράδεισο μέσα. Λοιπόν, γιατί σου κάνει απορία, λέει. Λέει, ορίστε. 8 παρά 10 να είσαι στο μετρό. Άκουσες. Ναι, κλείστε το τηλέφωνο. Εντάξει, εντάξει, μην μιλάς. Λοιπόν. Ορίστε μας. Λοιπόν, έχουμε λέει αντίρρηση. Αν λέγει ένας γιατρός, βλέπω εδώ μπροστά μου και το λέω και το πράγμα, έχει έναν που οδηγείται στο θάνατο με τη χειρότερη αρρώστια του κόσμου. Κάνει καλά τον ασθενή αυτόν. Τι έχεις να πεις, γιατί τον έκανε καλά και τον έφερε στη ζωή και ζει υγιής. Αυτό έκανε και ο Κύριος. Πήρε έναν ασθενή βαρύτατα, πεθαμένο ψυχικά, τον καθάρισε και τον ελέβασε μέσα στο παράδεισο. Τιμή του παραδείσου είναι αυτό το πράγμα. Τιμή του παραδείσου. Λοιπόν, να το κλείσουμε με αυτό που θα πω τώρα και να τελειώσουμε. Να δούμε και τι ώρα είναι. Έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, πώς να μην κάνει αυτό ο Κύριος, όταν ένας ληστής του απλώνει το χέρι και του λέει σώσε με, αφού γι' αυτό ήρθε. Ή να σώσει, λέει, το απολωλό σου πρόβατο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, λέει, να μην το κάνει και το πράγμα. Να κάνουμε και κάτι άλλο, λέει. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε, λέει. Ο κορυφαίος μαθητής, λέει, τον αρνήθηκε. Και ο ληστής τον αναγνώρισε πάνω στο σταυρό. Ο ένας τον εγκαταλείπει στο σταυρό, και άλλος τον αναγνώρισε, λέει, στο σταυρό επάνω. Και ομολόγησε ότι είναι ο σωτήρας του. Το ομολόγησε. Δεν το λέμε αυτό, λέει, για να κατηγορήσουμε τον Πέτρο, μη γέννητο. Αλλά για να δούμε πόση μεγάλη μεγαλοψυχία έδειξε ο ληστής επάνω στο σταυρό. Πόση μεγάλη μεγαλοψυχία. Που ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Τον θαυμάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει. Τέτοια σκέψη, ώστε πάνω στο βαθύτερο πόνο που ένιωσε ο άνθρωπος επάνω στη γη, ο ληστής δηλαδή, παρασχάρη, να ξεπεράσει τον πόνο του, τη λογική του και την ανθρώπινη, και να πει είναι ο Θεός, είναι ο σωτήρας μου. Δεν γίνεται εύκολα. Δεν γίνεται εύκολα. Να βρίσκεσαι δηλαδή το ακρεότατο σημείο του πόνου που τραβάει το ανθρώπινο σώμα και να ψηφάς αυτό και να βλέπεις ότι είναι Θεός ο άλλος που είναι δίπλα σου και να το ζητάς βοήθεια να σε τραβήξει μαζί του. Γι' αυτό ποτέ να μην προσπερνάμε τα γεγονότα να μην τα προσπερνάμε.
μόνο όταν περνάνε από τα αυτή μας. Το φωνάζει η Εκκλησία σε κάθε θεία λειτουργία. Νίστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Μαζί με αυτό πρέπει να περνάει και η δική μας μετάνοια. Και η δική μας συντριβή. Και το δικό μας εγώ, που δεν το εξετάζουμε καθόλου, ούτε μια φορά το χρόνο, που πρέπει, έστω και δύο και τρεις. Αυτό λέει στον Άγιο Παΐσιο, γέροντα, τι να κάνω για να βρω το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό που κάνουν αυτοί που ασχολούνται με το εμπόριο του, λέει. Κάθε μέρα κάνουν έλεγχο. Τι πούλησαν, τι εισέπραξαν, πόσα ζημιώθηκαν, πόσα δεν ζημιώθηκαν. Κάθε μέρα. Ποιοι αυτοί που μια μέρα τα αφήσουν και τα φύγουν. Εμείς που έχουμε να παραδώσουμε την αθάνατη ψυχή που βγήκε από τα χέρια του Δεσπότη μας Χριστού, για να πάει όπως πήγε του ληστή στον Παράδεισο, να μην κάνουμε το ίδιο. Να προσέχουμε την ημέρα που κυλάει να είναι αποδοτική, όχι σε εμάς μόνο και σε εκείνο που είναι δίπλα μας. Γιατί, δηλαδή, πώς θα είναι αποδοτική. Όταν από εδώ ο λόγος μας είναι με μέλη χάριτος Θεού ανακατεμένος. Αν δεν είναι, χάσαμε το τρένο και αλίμονο, αν φύγει η ζωή μας και ακολουθήσουμε αυτό που κάνει ο κοινός λαός που δεν γνωρίζει Χριστό. Κλείνουμε το θέμα μας εδώ και λέμε πάλι, ο Σταυρός είναι η σωτηρία μας. Ο Σταυρός πρέπει να γίνεται όπως είναι ο Σταυρός, όταν είτε προσκυνάμε είτε κάνουμε το σταυρό μας, όπως ακριβώς είναι ο Σταυρός. Για να έχει ανταπόκριση. Αλλιώς είναι εμπαιγμός στα θεία. Να έχουμε τη βοήθειά Του και να έχουμε την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Πέστε κάτι που θέλετε και κλείνουμε το θέμα μας. Τίποτα δεν έχουμε. Τι ώρα είναι, Βασιλάκη? 25. 25 είναι. Και 20 λεπτά. Άντε, να μην σας πάμε παραπέρα. Είμαστε 6 άτομα. Το θέμα ποιο ήταν? Ο Σταυρός του Κυρίου. Ωραία. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε ημών, ελεήσον εμείς, αγιαστείτε το όνομά μας, εθέτε μας εις Θεός, γεννηθείτε ημάς, ως ο Θεός, ως ο Θεός, τον άρτον ημών και επιβοηθήσον, ως η γη σήμερα, κράτος εις Θεός, τον ημών και ημών, όχι και εμείς αφήνους ως παιδές ημών, και εμείς ενέκτης ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό. Βοήθειά μας.